Έξυπνου τρόπου για να περνάει απαρατήρητο, κόβοντα βόλτε μέσα στην πόλη του Ρεθύμνου έψαχνε ένας 48χρονος με απότερο σκοπό να παραδίδει τα ναρκωτικά που πουλούσε στην πολυπληθή πελατεία του, μειώνοντα τον κίνδυνο να εντοπιστεί. Δεν είχε όμω και κανένα σκοπό να κουραστεί, βγάζοντα χρήματα από το παζάρι της κοκαίνης. Γι' αυτό όπω φαίνεται, επιστράτευσε ηλεκτρικό ποδήλατο με το οποίο πήγαινε στα ραντεβού. Ποιο άλλωστε θα σταματούσε ένα ποδήλατι για έλεγχο, φαίνεται να σκέφτηκε όμω πιάστηκε στα πράσα από τη δίωξη ναρκωτικών ερεθύμνου. Αστυνομικοί εμφανίστηκαν σαν φάντη μπαστούνη μπροστά του, καθώ εδώ και αρκετέ ημέρε τον παρακολουθούσαν να κόβει βόλτε σε όλη την πόλη. Ο 48χρονο είχε γεμάτε τι τσέπε του με 8 φυξάκια κοκαίνη βάρου 10,5 γραμμαρίων, αλλά και 625 ευρώ που φαίνεται να προήλθαν από τα προηγούμενα ραντεβού που είχε στη διάρκεια τη ημέρα. Ο 48χρονο δεν έχασε όμω μόνο τι εισπράξει τη ημέρα, αλλά και το ποδήλατο που κατασχέθηκε ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών Τετράτροχο και συγκεκριμένα αυτοκίνητο διάλεξαν δύο άλλοι κατηγορούμενοι για εμπόριο ναρκωτικών, αυτή τη φορά στα Χανιά. Πρόκειται για ένα 46χρονο Έλληνα και έναν 32χρονο Αλβανό. Τρει τα ξημερώματα έπεσαν σε μπλόκο αστυνομικών στα Χανιά και υποβλήθηκαν σε εξονυχιστικό τροχονομικό έλεγχο. Στην κατοχή του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν έξι συσκευασίε, οι οποίε περίχαν 7 γραμμάρια κοκαίνη. Το χρηματικό ποσό των 230 ευρώ ω προερχόμενο από παράνομε δραστηριότητε αλλά και τρία κινητά τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν για να κανονίζουν το delivery των ναρκωτικών.